Από εδώ και πέρα λοιπόν, ό,τι προβλήματα θα έχετε με τις εσείς διαφωνείτε, που πρέπει να διαφωνήσετε, διαφορετικά μάλλον Κινέζοι θα ήμασταν σαν τα ρομποτάκια αυτά. Εμείς είμαστε Έλληνες. Ακόμα και ο Παρθενώνας έχω πει ότι οι κολόνες του είναι διαφορετικοί η μία από την άλλη. Και αυτό σημαίνει αρμονία. Εάν ήταν πανομοιότητες, δεν θα ήταν αρμονικό. Επειδή είμαστε τόσο διαφορετικοί, γι' αυτό είμαστε αρμονικοί. Όμως η αρμονία είναι η σύμπνευση πολλών διαφορετικών πραγμάτων, η εύρυθμη λειτουργία μεταξύ τους. Εκεί θα το βρούμε. Άρα θέλω να πω ότι η Νάουσα έχει δύο γραφεία. Είναι καθήκον τους να συνεργαστούν από κοινού και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα είναι να διαφωνούν στον τρόπο δράσης. Όπως και να έχει όμως, η δράση είναι δράση. Και την έχουμε ορίσει στο καταστατικό λειτουργίας. Αλλά την έχουμε ορίσει και στον κανονισμό. Και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό. Παρακαλώ, είναι όλα γραμμένα δίπλα σας. Είναι γραμμένα τα πάντα. Ακόμα και η πολιτεία, ακόμα και η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι η Ελλάδα είναι γραμμένη. Πώς θα λειτουργήσει η πολιτεία, η ίδια η πραγματική δημοκρατία. Και πώς θα εγκαθιδρύσουμε την Ελλήνων πολιτεία. Είναι όλα γραμμένα και καταγεγραμμένα. Διαβάστε τα. Όταν ενημερώνετε, μην ενημερώνετε με δικά σας λόγια. Να ενημερώνετε με τα γραφόμενα. Σας ρωτάει κάποιος, τι ακριβώς είστε, διαβάστε τη διακήρυξη. Τα λέει όλα ξεκάθαρα. Όταν σας ρωτάει κάποιος και πώς λειτουργείτε, διαβάστε του το καταστατικό του φορέα. Ή αν σας ρωτήσει πώς λειτουργείτε σαν εσύ, διαβάστε του το καταστατικό της εσύ. Ή αν σας ρωτήσει και πώς ξεχρεώνουμε, μην το εξηγήσετε μόνοι σας με δικά σας λόγια. Διαβάστε το εξώδικο με τα σχετικά. Θα καταλάβει τα πάντα. Είναι όλα γραμμένα. Όλοι μπορείτε να ενημερώσετε τους πάντες. Ξεχρεώνουμε τη χώρα μας. Είναι τόσο τα στοιχεία με όλες τις αποφάσεις, τις αποδείξεις, τα οποία είναι καταγεγραμμένα τα πάντα. Προσωπικό δεν έχει κανένα σας. Με κανέναν. Όλοι όμως έχουμε τον ίδιο σκοπό και στόχο, την Ελλάδα μας. Καταλαβαίνω τις αντιδράσεις και τα σκεπτικά, τα μυαλά, τα χαράγματα, τους διαφορετικούς τόπους, χρόνους, μάθησης, μόρφωσης, ομάδες, ομαδοποίηση, οικογενειακό περιβάλλον. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Σήμερα λοιπόν πάμε να φτιάξουμε κάτι πολύ μεγάλο. Μέχρι τώρα εξηγούσαμε στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, τι εργαλεία έχουμε. Φτάνει παιδιά. Τα εργαλεία σας είναι πολύ καιρό πιστοποιημένα από όλους. Κάθονται όλοι προσοχή. Δεν μιλάει κανένας. Έχουν ένοχη σιωπή. Και confirmation, επιβεβαίωση, λόγω της σιωπής. Γιατί αυτή είναι η επιβεβαίωση. Από εδώ και πέρα λοιπόν θέλω να όλοι σας να δώσετε έμπνευση. Από εδώ και πέρα κύριοι ή πολλοί Έλληνες, οι μητέρες μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες, οι συνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν τρεις δουλειές, δύο δουλειές, καμία δουλειά, άνεργοι. Είναι λίγο δύσκολο να γίνουν οικονομολόγοι εξειδικευμένοι των παγκοσμίων οικονομικών. Ενδεχομένως να είναι και λίγο δύσκολο να καταλάβουν το νομικό κομμάτι. Ενδεχομένως να μην μάθουν και δεν μπορούν ποτέ να μάθουν πώς λειτουργεί το κράτος, πώς λειτουργούν οι παράνομες κυβερνήσεις, πώς κλέβονται οι ψήφοι, πώς δυναστεύονται, πώς δουλεύουν τα δόγματα, τι θέλουν, τι είναι, πώς μας δυναστεύουν, πού όλα είναι σε φεκ. Είναι τόσα πολλά, είναι τόσο τεράστια. Γι' αυτό και πολλοί συνέλληνες από εσάς που γνωρίζετε πράγματα και είστε πάρα πολύ καιρό μαζί μας, θέλετε την ώρα που τον βλέπετε να του τα πείτε όλα μαζί. Και εκείνη την ώρα τον καίτε. Γιατί του λέτε 7 καράβια πράγματα. Δεν το καταλαβαίνει. Εσείς τιμωρείτε τον λέτε βλάκα. Αυτό συμβαίνει. Απ' την άλλη, έχετε έναν τρόπο που το επικοινωνείτε μόνοι σας. Θα ήθελα λοιπόν από εδώ και πέρα, κύριε, γιατί είναι τόσα πολλά και καταγεγραμμένα τα πάντα, να αρχίσετε να εμπνεύσετε τον κόσμο. Όπως εσείς εμπνευστήκατε και καταλάβατε, να μπείτε να εμπνεύσετε. Να του δώσετε να καταλάβει πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Γιατί να συζητήσετε, αν θα ξεχρεώσουμε. Σας δηλώνω, με όλα αυτά που έχουμε, τα νούμερα, μαθηματικά και με εξισώσεις βγαίνουν. Φτάνουν, κύριοι, την επόμενη μέρα εμείς ως κυβέρνηση της Ελλήνων Συνέλευσης να πούμε χ. Αν είναι 500, 600, 700, 800, αυτού και βγαίνω, οκ, χ. Το κλείσαμε το θέμα. Ξεχρεώσαμε. Η ανάπτυξη την επόμενη μέρα πώς θα φτιάξουμε την πολιτεία. Θα πρέπει να βάλετε το συνέλληνά σας να μπει σε αυτό το πραγματικό όνειρο. Ξέρετε, για να ονειρευτείς πρέπει να κοιμηθείς. Αλλά για να εκτελέσεις το όνειρο πρέπει να είσαι ξύπνιος. Αν θέλετε λοιπόν να εκτελέσετε το όνειρο πρέπει να ξεκινήσετε.
Και τώρα θα πρέπει να εμπνεύσετε όλους αυτούς τους συνέγινές σας. Μην τους δέρνετε άλλο. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Έχουν χαράγματα, έχουν προβλήματα, έχουν χιλιάδες πράγματα. Πρέπει να τους αγκαλιάσετε εγώ. Βέβαια, τα στοιχεία βέβαια, εμείς έχουμε και πολλά γραφεία, έχουμε 200 γραφεία. Θα κάνω μια διαπίστωση. Στα γραφεία μας, επειδή είναι πάντα εκεί, σαν κόκκινο φωτάκι, έρχονται κερατάδες, πράκτορες, δογμάτου, άνθρωποι, κομματάνθρωποι, εγκάθατοι, ανόητοι. Έρχονται όλοι. Οπότε εκεί πρέπει να τους εξηγήσετε. Έρχεται και ο απλός πολιτής, δεν λέω, αλλά έρχονται και τόσοι άλλοι, τόσα άλλα μαύρα γατιά, τα οποία σας τρελαίνουν το κεφάλι, οπότε έχετε και άποψη. Πω, δύσκολα είναι. Δεν γίνεται δύσκολο. Ο κόσμος είναι μέσα σπίτια, το έχει προβλήματα, δεν βγαίνει έξω. Τα γραφεία σας είναι πάντα εκεί. Άρα θέλω να βγείτε έξω από τα γραφεία και να σας γνωρίσει ο κόσμος. Μην περιμένετε να έρθει αυτό στα γραφεία. Ανοίξαμε τις έδρες για να μπει ο κόσμος μέσα σε μια Ελλάδα που από Σεπτέμβρη θα ματώσει. Γιατί τα πολιτικά αλλογενή παιδιά έχουν σκοπό να διαλύσουν το ελληνικό έθνος. Και το κάνουν. Εμείς έχουμε μια παράγκη λεωφόρο την οποία την έχουμε στήσει καιρό τώρα. Δεν τους βλέπουμε. Αυτοί κάνουν τις δικές τους εκλογές. Με αλλογενείς που τους έχουν φέρει στην Ελλάδα μας μέσα από τα δημοτολόγια γύρω στα 2 εκατομμύρια και αυτοί δεν τους έχουν καλά-καλά. Είναι μια Εβραήλα η οποία ακολουθεί. Η χαζομάρα και οι εγκάθετοι που τρώνε από όλους αυτούς τους δογματάνθρωπους και τους κομματάνθρωπους. Αυτοί δηλαδή που έχουν ένα μεροκάματο πίσω από αυτή τη διαδικασία. Εμείς έχουμε μια τεράστια λεωφόρο που πρέπει να τη γεμίσουμε αυτή την ψαλίδα με Έλληνες. Αλλά όμως με έμπνευση. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα. Την έχουμε γραμμένη. Και καλούμε όποιος συνέλεγε να θέλει να συμπληρώσει την επόμενη μέρα κάτι που ξεχάσαμε. Γιατί είναι ανοιχτή η ψαλίδα αυτή. Γιατί είναι η δικιά σας συνέλευση. Γιατί είναι ο δικός σας ελληνικός φορέα. Ό,τι σκεφτείτε. Στον αγροτικό τομέα, στον τουριστικό, στον ναυτιλιακό, στον επιστημονικό. Πού, όπου φανταστείτε. Στον ιατρικό, στην υγεία, στο συνεξιδωτικό, στη διατροφή. Ελάτε να το συμπληρώσετε. Κάντε έτοιμα μέσα από τα γραφεία σας. Τι θα θέλατε να συμπληρώσετε στην επόμενη μέρα. Είναι τόσο ανοιχτά. Λοιπόν, ξεχάσαμε κάτι. Ελάτε να το βάλετε. Σήμερα λοιπόν μπορείτε να καλέσετε όλα τα σωματεία. Τα πάτε. Φωνάξτε τους συνέγγυνές τους. Τους συνέγγυνές σας να τους ξεχρεώσετε. Γιατί είναι δικά τους τα λεφτά, μωρέ. Δεν είναι δικά σας. Είναι ολονών μας. Οπότε όταν φωνάζεις κάτι και του λες, έλα εδώ, αδερφέ, να σου δείξω. Είναι αυτό. Και είναι δικό σου. Έλα να το πάρεις. Και σου λέει, δεν σε πιστεύω. Εκεί καταλαβαίνετε το μεγάλο κακό που έχει γίνει στο συνέγγυνά μας και στο μυαλό του. Αυτό το μυαλό του είναι παράλογο. Και γίνεται παράλογο μέσα από δόγματα, μέσα από συχνότητες, μέσα από διατροφή. Είναι συγκεκριμένα να καταλάβετε ότι όλα δίπλα μας είναι δηλητηριασμένα και πιστεύετε το. Ακόμα και τα τηλιακά προσφέρουν αντρικές και αθλητικές ορμόνες. Τα πουσταριά, μην νομίζετε ότι είναι μόνο διαφήμιση. Αφενός ότι είναι το 1,5% στον πλανήτη και όταν διαφημίζονται νομίζω ότι τελειώσαν οι γυναίκες και οι άντρες στον πλανήτη. Έχουν μείνει μόνο τα ζώα. Αυτό συμβαίνει. Όμως είναι καθαρά γενετικά τροποποιημένα προϊόντα γεμάτα ορμόνες. Οπότε ο άνθρωπος έχει έναν μηχανισμό. Έχει τον θυροειδή. Όπου ελέγχει όλες τις ορμόνες. Αυτές οι ορμόνες λοιπόν διαταράσσονται τόσο πολύ που μπορείς να πέσεις σε κατάθεση. Να αρχίσεις να σπάσεις κάποιο στο ξύλο. Να αρχίσεις να διαλύσεις μαγαζιά. Να μην θες να ακούσεις. Να διαλύσεις το σπίτι σου. Είναι καθαρά ορμονικά. Όταν το αγκουράκι είναι 10 πόντους και το βάλουν σε ένα βαρέλι και το πρωί είναι 50, όλες αυτές οι ορμόνες τις παίρνουμε εμείς. Άρα διαλύουν αυτά τα ζώα τον οργανισμό μας. Και κούστιδες θα γίνουν και λεσβίες θα γίνουν και ανώμαλοι θα γίνουν. Σε λίγο θα θες να πάρουμε τις πέτρες. Δεν ξέρεις τι στο διάλογο θέλεις. Όλα αυτά όμως εμείς η πολιτεία πρέπει να τα σταματήσουμε. Αυτή είναι η μεγάλη προδοσία της πατρόας μας ουσίας, παιδιά. Και στα παιδιά μας τα ταΐζουμε κάθε μέρα. Τι γνωρίζεις τι είναι αυτά όλα που τρώμε. Δεν έχουμε κανέναν οργανισμό. Δεν έχουμε την πολιτεία μας. Νομίζω ότι είναι οικονομικό το θέμα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Θα έχει λυθεί. Σας απέδειξα. Χρόνια τώρα αυτά τα παιδιά παίρνουν τα ταμεία σου. Δεν μίλησε κανένας. Είδατε τι τεράστια γροθιά είναι αυτή. Ε, κανένας δεν μίλησε. Μιλάγανε μεταξύ τους. Πληρωνώσατε. Και εσύ δεν ξέρεις τίποτα. Χιλιάδες άτομα. Κοιτάξτε πόσα άτομα είναι σε τόσες κυβερνήσεις. Μην πάτε μακριά. Το έχετε μετά 4 και δεύτερη. Χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες βουλευτές. Χιλιάδες θέσεις υπεύθυνες που γνώριζαν σε τόσους κλάδους του δημοσίου μας. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Δεν άκουσε κανένας το μυστικό. Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Για σκεφτείτε το. Τι ομερτά έχουν αυτοί. Εμείς για την ίδια μας τη ζωή, για το ίδιο μας το μέλλον, δεν θα κάνουμε ομερτά. Αλλά θα κάνουμε το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη συνέλευση Ελλήνων. Τόσο δεν είναι. Αν πειράξεις έναν από εμάς, πειράξεις όλη την κοινωνία. Πάμε να φτιάξουμε αυτό που ο πλανήτης ονειρεύεται. Αυτό που ο πλανήτης λέει δημοκρατία και είναι φεουδαρχική κομματοκρατία. Μιλάει για δημοκρατία και δεν έχουμε ούτε σύνταγμα. Μια ιδιωτική εταιρεία στο Βερολίνο σε εξουσιάζει.
και δίνει αναφορά σε μια εταιρεία στο Βερολίνο. Μα το Βερολίνο είναι ιδιωτική εταιρεία η Γερμανία. Δεν είναι καν κράτος. Η πρεσβεία της στην Αθήνα είναι μια offshore στα Cayman Island. Και το κάνει αξέ, το ελληνικό δημόσιο. Γιατί το κάνει αξέ? Γιατί τη δέχεται? Γιατί δέχεται να μιλήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός με μια εταιρεία? Να πάει να μιλήσει με τα Λίδη, να πάει να μιλήσει με τον Μαρινόπουλο. Με αρχηγός κράτος πρέπει να μιλάει με αρχηγούς κρατών. Όλα αυτά τα έχουν διαλύσει επειδή εμείς τα επιτρέψαμε. Είδατε χιλιάδες στοιχεία που σας έχουν βγάλει. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ο πλανήτης και οι άλλοι άνθρωποι που σας κοιτάνε όλοι. Σας κοιτάνε οι Γάλλοι, σας κοιτάνε οι Εγγλέζοι. Είχαμε τώρα τελευταία, άκουγα πάρα πολλές φορές, το Brexit. Να φύγει, λέει, που έφυγε, λέει, η Αγγλία από την Ενωμένη Ευρώπη. Γιατί ήταν ποτέ, ρε παιδιά? Καλά, αυτή την παπαγωγία δηλαδή την αντέχουμε ακόμα. Ποτέ δεν ήταν η Αγγλία. Όταν πηγαίναμε στην Αγγλία, διαβατήριο θέλαμε. Και μας κοιτάγαν οι Άγγλοι και με ένα μάτι. Οι Άγγλοι, οι Σάξονες. Οι βιασμένοι άνθρωποι από την ορδή των Μογγόλων. Αυτοί είναι οι Σάξονες. Γιατί οι κέρδες είναι δικοί μας και όλα εκεί πάνω είναι δικά μας. Ακόμα και το Στόν που λένε είναι ναός του Συρίου. Αν δεν το ξέρετε, να το μάθετε. Τεράστιος ο Σύριος. Τι άλλο ήταν η Αγγλία? Είχαμε νομισματική ένωση. Αυτή είχε τη λίρα της. Την ανέβαζε και την κατέβαζε σύμφωνα με τις ορέξεις της βασίλισσας. Μάλιστα. Γιατί πληρώνει ΦΠΑ? Το ξέρετε ότι το ΦΠΑ που πληρώνουν όλες οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, υποτίθεται Ενωμένης, αυτής της εταιρείας των χαζαρομογκόλων που χίλιοι Μογγόλοι φτιάξαν την Ενωμένη Ευρώπη και που απαγορεύεται και να ψηφίσει, έτσι. Αν δείτε ότι αυτά που ρωτάνε τους ευρωβουλευτές στο τηλέφωνο στο αυτή με τη μετάφραση, δεν ξέρει κανένας από πού βγαίνει. Άρα λοιπόν, η Αγγλία δεν πληρώνει ποτέ ΦΠΑ. Ξέρετε ότι το ΦΠΑ που πληρώνουμε εμείς και έχει ποινή θανάτου, γιατί όταν δεν έχει δηλώσει, πας φυλακή και πεθαίνει το σπίτι σου. Προτιμάς το ΦΠΑ να πληρώσεις παρά να δώσεις το σπίτι σου για να μην πας φυλακή. Ξέρετε ότι το ΦΠΑ είναι νόμος που τον αποδεχτήκαμε όταν μπήκαμε στην Ενωμένη Ευρώπη για να πληρώνουμε τα έξοδα των γραφείων της Ευρώπης. Πόσα έξοδα έχουν για τα κολογραφεία? Των χαζάρων. Χαρτιά, στυλό, μολύβι. Ξέρετε ότι οι Βρυξέλλες δεν ζουν άνθρωποι. Πάει όλα τα κτίρια στις Βρυξέλλες. Είναι ένα δεδαλώδες δεκαϊκό σύστημα οργανισμών και οργανώσεων και κτιρίων της Ενωμένης Ευρώπης, άσχετο για να υπάρχουν κάπου χρήματα. Όλες οι Βρυξέλλες, τα κτίρια είναι της Ενωμένης Ευρώπης. Και πόσα χρόνια πληρώνω ΦΠΑ? 20, 25, 24, μάλιστα. Για βάλτε 23%, κάθε 4 χρόνια περίπου πληρώνω τον εθνικό μου ΑΕΠ στα γραφεία της Ευρώπης. Λοιπόν, ακούστε, επειδή εγώ είμαι λίγο πολύ σκληροπυρηνικός, αλλά αυτά που λέω μπορώ να τα κάνω. Είμαι το πιο περίεργο παιδί και μπορώ να κάνω αυτά που δεν φαντάζεστε. Μπορώ τώρα που δεν είμαι στενομένοι όλοι. Όταν ενωθείτε, δεν διανοήσετε τι μπορώ να κάνω. Όταν είπα θα τους βάλω να γονατίσουν όλοι, ωραία που μπορώ να το κάνω. Αυτά τα κατοικίδια θα γονατίσουν σε μένα για να έρθουν εδώ. Δεν χρειάζεται να πάω πουθενά σε αυτά τα κατοικίδια. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι φτιάξανε μία Ευρώπη με ένα συμβούλιο, αλλά και με ένα καταστατικό κοινοπρακτικό όπου όλοι μας βάλαμε τα λεφτά μας. Το αντιλαμβάνεστε? Έχετε καταλάβει την Ευρώπη? Τι νομίζετε, είναι καλή Ευρώπη που μας δίνει λεφτά? Βάλαμε τα κράτη τα λεφτά μας σε ένα κοινό ταμείο και φτιάξαμε μια υπερεταιρεία, την Ενωμένη Ευρώπη. Καλώς. Δώσαμε τις δραχμές μας και το πλούτο μας για να τυπώσουν οι χαζάροι το ευρώ. Και λένε όλα αυτά τα εγκάθετα ελληνικά σκουπίδια στα ΜΜΕ και στις συχνότητες μου. Να φύγουμε από το ευρώ. Πώς θα φύγεις από το ευρώ? Να κάνουμε ταμείο και να φύγουμε, ρε κερατάδες. Σας έχουμε δώσει 25 χρόνια χιλιάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ. Να μας αποδώσετε τι τα κάνατε. Γιατί έχει ένα σκεπτικό λοιπόν η Ευρώπη που αναπτύσσει τις χώρες. Ότι σας δώσαμε όλο μας τον πλούτο για να βγάλετε το ευρώ. Τώρα για να φύγουμε, φανταστείτε ότι έχουμε μια εταιρεία. Θέλω να μείνω ότι σήμερα εδώ πέρα κανονίζουμε 10 άνθρωποι να ανοίξουμε μια εταιρεία και βάζουμε από 1000 ευρώ καθένας. Έχουμε κεφάλαιο 10.000 ευρώ. Σωστά? Με αυτή την εταιρεία αγοροπουλάμε στους πολίτες μας, δεδομένοι πελάτες, και έχουμε κέρδος. Στα 20 χρόνια θέλω να φύγω. Θα με διώξετε και θα φύγω, έτσι? Δεν πρέπει να μου δώσετε το μερτικό μου και το κεφάλαιο που έδωσα. Ναι ή όχι?
Στις εταιρείες σας έτσι δεν γίνεται. Και τώρα τι αλλάζει με αυτή την Ευρώπη να μην κάνω ταμείο. Είναι δυνατόν να μην πάρω τα κεφάλαια της δραχμής μου που έβαλα μέσα, το χρυσό μου. Να μην πάρω και να μην βάλω τα κέρδη της Ευρώπης, αφού κάναμε ταμείο. Είπαμε λοιπόν στην Ευρώπη, δεν θα πουλάνε ντομάτες εσύ, ούτε εσύ πορτοκάλια, θα πουλάνε αυτοί, θα πουλιώνται σε αυτή την τιμή, αλλά θα τα κονομάμε όλοι. Άρα κρατάμε τις τιμές σε ένα ύψος χρηματιστηριακό που εμείς κανονίζουμε όλοι. Εντάξει, λες εσύ, δεν πειράζει, να φάω ιταλική ντομάτα, θα φάει ελληνική, σε αυτή τη διατίμηση, σε αυτή τη χρηματιστηριακή τιμή, αλλά τα κέρδη μοιράζονται παντού. Χρήμα υπάρχει, εντάξει, και τα δικά μας βάλαμε και ΦΠΑ πληρώνουμε για να είναι όλοι πληρωμένοι. Λοιπόν, δεν πρέπει η Ευρώπη τώρα να μας αποδώσει το 23% τι το έκανε, πόσα κτίρια έβαλε, πόσα έξοδα έχει, πόσο χαρτί εξόδευσε, πόσο σαμπουάν, που πήγε, τι έκανε και να μου φέρει τον πλούτο. Φεύγω λοιπόν αύριο εγώ από την Ευρώπη, για να φύγω λοιπόν θα πρέπει να μου δώσει τον πλούτο μου πίσω, τα λεφτά μου, τον πλούτο μου, αλλιώς την Ευρώπη την τεινάζει στον αέρα και τους κλέφτες τους εκτελείς. Αυτό θα γίνει. Άρα λοιπόν αυτό το ταμείο και αυτό λέει και το κοινοπρακτικό που έχουμε υπογράψει. Το ίδιο θα γίνει και με την ωραία, την όμορφη, την περίοδο Woods. Ίδια καταστατικά δεν τα κάναμε τώρα. Έχουμε 29 συμφωνίες και το περίοδο Woods. Συμφωνήσαμε λοιπόν 40 χώρες, βάλαμε τα λεφτά μας και κάναμε πάλι κοινοπρακτικό. Πλουτίσαμε στον πλανήτη, 3 εκατομμύρια γύρω-γύρω. Είναι τόσα. Λοιπόν, εγώ ξέρω και τα κλεμμένα και πού τα έχουν πάει. Γι' αυτό κάνουν έτσι όλα τα ζωντόβολα. Και όταν εσείς απλοί άνθρωποι που χτες δεν είχατε σκεφτεί ποτέ ότι θα βγείτε σε ένα πολιτικό να του πείτε κύριε πολιτικέ τι είναι αυτά και αυτός να φέρνει σαν λαγός να κρύβεται λες και έχει, τον έχει κερατώσει η γυναίκα του και σε λέω ρε παιδί μου, στη Βουλή δεν είσαι, αυτά είναι αγόρι μου, δεν τα έχετε υπογράψει εσείς, ωραία, γιατί δεν μιλάς εκεί μέσα αγόρι μου, δικά μας είναι και φεύγει τρέχοντας, παπάδες, κερατάδες, τραπεζίτες, του συναντάτε όπου του συναντάτε φεύγουν και δεν έχουν μούτρα. Γελεί οι δημοσιογραφοί και μιλάνε οπουδήποτε χωρίς στοιχεία και τους φωνάζουν. Ελάτε κύριοι, εμείς μιλάμε δημόσια, ελάτε όπου θέλετε. Ελάτε να μας πείτε, ελάτε να μας δείξετε. Ελάτε να δείτε τι γίνεται. Για σκεφτείτε τώρα εσείς Έλληνες. Πόσα πράγματα έχουμε. Αν εμείς δεν το κάνουμε γρήγορα αυτό, θα σε πετάξουν από μια Ευρώπη. Δεν θα πάρεις φράγκο όπως δεν πήρες και καμία γερμανική αποζημίωση. Όπως δεν πήρες και εκείνο το δάνειο του Χίτλερ 3,5 δις τότε. Βρε, έχετε καταλάβει τι μιλάμε. 1941 ο Χίτλερ παίρνει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια δανεικά. Τότε που η δραχμή ήταν χρυσή με τη λίρα μαζί και είχε 1,5 δραχμή η λίρα. Και μιλάτε τώρα ρε παιδιά να τους τα χαρίσουμε. Και δεν τα ζήτησε γιατί η πολιτική σου είπε ότι τα χαρίζουμε. Ποιος τα χαρίζει μόνο. Εγώ δεν χαρίζω σε κανένα τίποτα. Τα θέλω όλα πίσω. Πότε θα γίνει αυτό, ρε παιδιά. Ε? Ποιος θα τα ζητήσει, αυτοί οι αδογενείς, αν όχι εμείς. Η μεγάλη δυναμική είναι η εξής. Πρέπει να καταλάβετε, συνέλληνες, ότι αυτό που γίνεται με τα δικά σας τα γραφεία, έχετε δικά σας προεδρία και έχετε και τη δύναμη των διαταγών. Θα φτιάξω κι άλλες διαταγές, δείχτε μου ότι είστε γραφεία δυναμικά. Και ότι μπορείτε να σταθείτε στα πόδια σας και θα έχετε διαταγή κράτους. Άρα φτιάχνουμε τη μεγάλη παράγεια Ελλήνων λεωφόρο, η οποία θα φτάσει στα άκρα της Ρώμης, της Τρίτης στην Αμερική, θα πάρει ρέτσιστε στον ΟΗΕ, μπορώ να κάνω ό,τι φαντάζεστε. Ενωθείτε. Βγείτε έξω να σας μάθει ο κόσμος, να μάθει τον πλούτο του. Να του πείτε να μην φοβάται, είμαστε όλοι εδώ. Βλέπετε να φοβάμαι τίποτα. Θα φοβόμουν να ποτέ μου σκοτώσουν τα παιδιά. Όλα σε ρέμα να πάνε. Τι αξία έχουν τα δικά μου τα παιδιά μπροστά στα τόσα εκατομμύρια δικά σας ή τα δικά σας δεν είναι δικά μου. Πέστε μου. Η τη ζωή μου αξίζει η ζωή μου παραπάνω από τα όλους τους συνέλληνες. Έχετε καταλάβει ότι είμαστε ένα κύτταρο καθένας με ανού ολοκληρωτικού οργανισμού του ελληνικού οργανισμού. Μπορείτε να ζήσετε μόνοι σας τελικά με τόσο αντιμικότητα. Είδατε που είχατε ωραίο σπίτι, ωραία βίλα, ωραίο σκάφος. Ό,τι κουστάρατε, αλλά τελικά δεν έχετε Ελλάδα, ε. Τελικά στην Ελλάδα οι πλούσιοι δεν υπάρχουν τώρα, είναι και αυτοί πολύ χρεωμένοι. Οι πιο τυχεροί είστε εσείς, γιατί χρωστάτε λίγα. Γιατί χρωστάμε πολλά. Πολύ το ξύλο, πολύ φυλακή. Έρχονται στο γραφείο τώρα όλοι. Βέβαια με ενοχλεί που έρχονται γιατί με έχουν ανάγκη. Ε. Χρωστάνε 2-3 εκατομμύρια και μου λένε να σας κάνω παραχώρηση.
Στο μοναστήρι γαμημένα θα έκανε. Στο μοναστήρι θα έκανε παραχώρηση. Η καλιά γιαγιά εδώ στην αλλιώ. Στην άλλη δεν κάνει, ε! Που είναι η πατρίδα σου ίδια. Ευρεγότερα να είστε όλοι. Επιποδών. Όλη η Ελλάδα να έχει χίλια γραφεία. Και να είστε όρθιοι όλοι. Και να μιλάτε πάντως σε όλου. Να του καλείτε. Γιατί αν δεν πάρετε τα αδέρφια σα μαζί, ακόμα και αυτού που δεν είναι αδέρφια σα, αλλά πρέπει να του πάρετε όλου. Την Ελλάδα δεν την παίρνει. Η Ελλάδα θα πάρθει με την πλειοψηφία των Ελλήνων. Το καταλαβαίνετε. Μέχρι τότε πρέπει να πολεμάμε να πάρουμε τα αδέρφια μας μαζί. Να διαχειριστούμε τον πλούτο και την πολιτεία μας. Συνέλληνες μου, δεν έχετε άλλη λύση. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας. Αλλά ούτε ο πλανήτης. Καταστρέφονται όλα. Θα μας φάξουν. Μας πάνε να μας φάξουν σε θρησκευτικό πόλεμο. Λες και έχει διαφορά ο χριστιανός από τον μουσουλμάνο. Έτσι όπως τα έχουν κάνει. Το ίδιο, τα ίδια πρόσωπα των Εβραίων είναι και ο Ισλαμισμός. Ο Αβραάμ, Ισαάκ, Σάρα, Μάρα και όλο το φωτροπαγιγύρι του Γιαφέ. Ο Χριστιανισμός, καλός ο Χριστός μας, γιατί εκεί πιστεύουν όλοι το 85% των Ελλήνων. Αλλά εκεί μέσα το ξέρουμε. Το Δαβίδ, τη Σάρα, τη Μάρα, τον Αβραάμ και τον κάθε κερατά που έμενα δεν είναι προλογή μου. Η προλογή μου είναι Έλληνες και είναι τεράστιοι. Είναι έτσι δεν είναι. Είμαστε τα δύο Ελλήνων, θε! Κρατήστε τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Οι Εβραίοι είναι εχθροί των Ελλήνων και το δηλώνουν μόνοι τους σε όλα τα μήκη των Εάνων. Αυτοί γράφουν σε όλα τους τα υποτίθεται θεϊκά βιβλία, τα οποία είναι δαιμονικά, ότι ο Έλληνας είναι το σπέρμα του Έλληνα, είναι σπέρμα ζώου. Όποιος σκοτώσει Εβραίος Έλληνας, όποιος Εβραίος σκοτώσει Έλληνα δεν είναι φόνος. Είναι έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι με γνώσεις παραπάνω από μένα στο θεοκρατικό κομμάτι να πούνε ναι ή όχι. Κύριοι αυτοί μέσα στα σπίτια μας, τι θέλουν. Και σήμερα έχουμε εβραϊκές κυβερνήσεις. Ε? Και εμένα τους Έλληνες και όλη μου την ελληνικότητα την δολοφονούν Εβραίοι. Και αν δεν γίνει Εβραίοι, ποιοι είναι. Πέστε μου τώρα ποιοι είναι. Ποιος θέλει όλο αυτό. Και μέχρι πότε θα κάτσω να συζητάω. Ή να δολοφονώ και εγώ την ελληνικότητα στο βαθμό για να με ψηφίσει κάποιος χριστιανός που είναι απόγονος του Αβραάμ. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο ελληνισμός αυτή τη στιγμή πρέπει να προστατευτεί από τους Έλληνες. Και το DNA το ελληνικό πρέπει τώρα να καταλάβει ότι γεννήθηκε Έλληνες στην πορεία. Δογματίστηκαν. Έχουμε Έλληνες που είναι μουσουλμάνους. Τι θα τους κάνουμε αυτούς. Πομάκι. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή 100.000 υπογραφές από κομμάτους. Τι να τους κάνω, να τους πω να πάνε να πνιγούνε γιατί είναι χριστιανοί. Ε, γιατί είναι μουσουλμάνοι. Ξήγεστε μου κύριε. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν 100.000 σαμάνοι. Το ξέρετε. 50 και 100 ευρώ να σου λένε τη μοίρα και συμβουλές. Άρε μαστίγιο που θα πέσει στην Ελλήνων πολιτεία. Άρε μαστίγιο. Όλοι έχουν πνευματικούς πατέρες. Ανάμαλους. Χωρίς παιδιά, χωρίς σκυλιά. Χωρίς τίποτα, χωρίς καρδιά. Αλλά δύο συμβουλές για τα παιδιά. Και για τις κόρες μας. Και πώς θα παίρνεις τη γυναίκα σου, πώς θα την κοιτάς. Και θα την κοιτάς την Παρασκευή. Και με το σκελάδι. Ε, παιδιά μας δουλεύουνε. Όταν αρρωσταίνουν όλα αυτά τα ζώα, τα νοσοφόρια, γιατί δεν πάνε στις εικόνες. Να γίνουνε καλά και θέλουν να μάθουν να αγορατίζουμε. Εκείνος ο Παΐσος που τον έχουν εξεσκίσει και τον έχουν πληρώσει 35 εκατομμύρια δολάρια διαφήμιση. Μπας και το κάνουν άγιο. 3 χρόνια ρε ήταν στο νοσοκομείο και έγινε από καρκίνο. Δεν είχε μια εικόνα. Ένας μεγάλος μητροπολίτης θα του κάνει καλά. Γαμώ το, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Παρακοιτά την πολιτεία να σας θέλει. Εγώ βρίζω κάποιον. 3 χρόνια. Προφήτευσε λέει. Τι προφήτευσε ρε κερατά ότι 3 χρόνια θα είσαι εκεί νεκρός. Φυτό. Και μια εικόνα ωραία δεν ήρθε να γίνει καλά. Ο Γερόνιμος έχει καρκίνο για εγχείρηση πήγε στους Γερμανούς. Όλοι τους ρε πάνε ρε, μια σακούλα χάπια είναι. Γιατί δεν πάνε να πάρουν κανένα ματζούνι, κανένα κομποστίνι να γίνουν καλά και καμιά εικόνα να φυγήσουνε. Σας ρωτάω, απαντήστε μου. Εγώ είμαι τρελός, δεν τα λέω καλά ή δεν είναι έτσι. Απαντήστε μου αν δεν είναι έτσι. Για δεν πάνε αυτή καλά και πάει η μάνα μου και σέρνεται να πούμε και πάει γονατιστή. Και αν δεν είναι η δικιά μου, είναι η δικιά σου. Και πονάω. Γιατί αν δεις μια στον δρόμο, την οποία την κοροϊδεύουν, την κλωτσάνε και τη παίρνουν τα λεφτά, δεν θα θέλετε να τη βοηθήσετε. Θα την αφήσετε, κύριε. Τώρα λοιπόν που βλέπω τις μανάδες σας όλες να σέρνονται και να πιστεύουν σε σαντιονάρες και σε μύκητες από μασκάλες. Αγίους,
Τι λέτε ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Χάνουμε την πολιτεία μας και εμείς ασχολούμαστε τώρα. Χαλιάται πολλή ενέργεια σε όλο αυτό το κομμάτι και δεν χαλιάται στη δράση. Να βγουν έξω οι συνέλληνες να πούνε για την πολιτεία τους. Και όλα αυτά στην πολιτεία, ούτε εγώ είμαι υπεύθυνος να τα βρω. Άρα τι πολεμάμε. Θα τα βρει η πολιτεία. Αφού η πολιτεία έχει αξιακό. Ελάτε στο αξιακό. Και ό,τι είναι αληθινό, δεν φοβάστε. Τώρα γιατί φοβάστε. Μη σου πάρω τι. Τη λογική. Την αλήθεια, μη σου πάρω. Αφού την αλήθεια την ξέρει, την έχει. Δηλαδή, αφού είναι αυτό το αληθινό που πιστεύει, μη το φοβάστε. Μη στο πάρω. Η πολιτεία θα τα λύσει όλοι, αγαπητοί μου. Και έχει σημασία να καταλάβουμε την αλήθεια. Δεν γίνεται, αγαπητοί μου, τώρα με μη θέματα να σα ψήσω να ψηφίσετε. Δεν θέλω να ψηφίσετε εμένα. Εσείς να ψηφιστείτε. Εσείς να βγείτε οι άξιοι από το κάθε δημοτικό διαμέρισμα και να ψηφίσετε τον αξιότερο. Και πρέπει να μπούμε σε ένα μεγάλο σύστημα. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο, θα πω ότι είναι αληθινό. Θα πω ότι αυτό δεν θα ξαναπέσει. Αυτό που θα βγάλετε εσείς από το δημοτικό διαμέρισμα για να πάει στη Βουλή θα είναι άψογος. Γιατί εσείς το ξέρετε. Και αν ο μπάσταρδος αυτός κάνει οτιδήποτε πέραν τον του αξιακού, θα τον κατεβάσετε την ίδια μέρα και θα τον αλλιώσετε. Που σήμερα δεν μπορείτε. Άρα αλλάζουμε όλο τον κώδικα το πώς θα έχει, το εκλέγει και εκλέγεστε. Αυτό. Δεν θα πω ότι είναι εύκολο. Μα είναι αληθινό. Μα είναι μοναδικό. Να σταματήσουν τα πάντα. Να μην ξαναγίνει τίποτα από αυτά που έγιναν. Τόσα χρόνια δυναστεία. Μυαλού, συνειδήσεω, ψυχό, σώμα, αίμα, πολέμους. Σας είπα και κάτι άλλο. Και να το στείλετε παντού. Οι Έλληνες δεν μπορούν να τους πειράξουν οι μουσουλμάνοι. Έχουμε διαθήκη από τον Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ, για να ξέρετε, ήταν ένα μορφόπεδο που πηδούσε όλες τις βασίλισσες και τις ωραίες κοπέλες. Μη φανταστείτε ούτε ένας προφήτης. Γαλουχήθηκε στο Σινά 10 χρόνια. Γι' αυτό και το Ισλάμ είναι χριστιανικό. Το οποίο λέει το Κοράνι μέσα. Δεν εννοείται να υπάρχει καλός μουσουλμάνος αν δεν πιστεύει στον Χριστό, την Παναγία και στους 12 Αποστόλους. Με καμία διαφορά. Ο Μωάμεθ άφησε μια διαθήκη. Κάποτε την έβαλα, θα την ξαναβγάλω. Είναι σφραγισμένη με την παλάμη. Ποτέ να μην πειράξετε Έλληνα. Ακόμα και αν δείτε Έλληνα ότι έχει ανάγκη όλοι οι μουσουλμάνοι να τον βοηθήσετε. Έλληνα, προσέχετε. Όχι χριστιανό, Έλληνα. Όχι χριστιανό, Έλληνα. Να το θυμάστε. Δηλώνεις Έλληνας, δεν σε πειράζει ο λαθροποιήθηκος. Δηλώνεις χριστιανός, να σου κόψει το λαρίκι. Του κάνεις κακό. Έχει καλύτερο Θεό αυτός από σένα. Δηλώνεις Έλληνας, δεν σε πειράζει. Έχουμε χιλιάδες παραδείγματα τέτοια. Αν αυτό το καταλάβετε, στα επόμενα μήνες θα δηλώσετε. Έλληνες ή χριστιανοί, απαντήστε τώρα. Όλοι πρέπει να δηλώσουμε. Και σας λέω, θα σας δείξω τη διαθήκη. Είναι η διαθήκη του Μωάμεθ. Όποιος μουσουλμάνος πειράξει Έλληνα, καταστράφηκε. Πάει. Δεν θα έχει παρθένες, λέει, θα είναι καταραμένος, δεν θα έχει λάθη, γράψτε, Κύριοι, αυτό να το έχετε για τις επόμενες μέρες, γιατί προσπαθούν τα ζώα να μας παίξουν σε θρησκευτικό πόλεμο. Δηλώνεις Έλληνας, δεν κινδυνεύεις από ισλαμοποιήθηκο. Γιατί έχει διαθήκη. Ακόμα και ο Μωάμεθ ο Πορθυπής, σας λέω, δεν πείραξε την Κωνσταντινούπολη τον Παλαιολόγο. Του λέει, έχω διαθήκη με τον Θεό, δεν σε πειράζει. Δεν έπεσε από τους Ισλαμιστές ή, αν το θέλετε, η Κωνσταντινούπολη. Η Νέα Ρώμη τότε, για να γίνει το Τρίτο Ράιχ μετά. Μεγάλη ιστορία αυτή. Όμως αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Και αυτοί τα ξέρουν. Έχουμε στη Συρία δικούς μας στρατιώτες. Έχουμε μισθοφόρους στη Συρία. Ελληνόπουλα. Πάνω από 5.000, τα οποία πληρώνονται 6.000 από τον Ασάντ. Είναι καλύτεροι πολεμιστές. Δεν υπάρχει καλύτερο πολεμιστή από τον Έλληνα στη Συρία. Καμία απώλεια. Όπου περνάνε, αφήνουν μόνο θάνατο. Τη ζωή την ξεχνάνε. Μόνο μία. Και κάποια στιγμή, εντάξει. Μόνο μία απώλεια. Είχαμε μία. Δεν την πετράω, εσύ χασαμε. Και έχει τύχει σε δικό μας άνθρωπο να βρεθεί με Ισλαμοπιθήκους να τον σκοτώσουν. Είπε με Έλληνας, φύγανε. Είναι έτσι καζαμία. Κύριοι, κοιτάτε πόσα έπλα έχετε και κάθε τώρα και γονατίζετε. Στον Άγιο Παΐσιο, στον Άγιο Φανούρο να σου πανερώσει, δεν σου πανερώσει. Κύριοι, έχουμε επιλογές. Δεν έχουμε ευχές. Παίρνουμε την πολιτεία γιατί αυτή κινδυνεύει. Στείνουμε και καθιδρύουμε την Ελλήνα πολιτεία. Όλα τα άλλα θα τα βρει η πολιτεία που και εσείς θα είστε εκεί μέσα. Δεν σας πειράζει κανένας τίποτα όσον αφορά τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Οι πολιτικές
είναι καθαρά δημοκρατικές. Οι ελληνικές είναι υπεράνω, γιατί αυτές κινδυνεύουν και εδώ είναι η Ελλάδα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Όπου διαφωνείτε να μου πείτε. Βάτε λοιπόν τα δυνατά σας. Να ανοίξουμε γραφεία παντού. Να καταλάβουν οι συνέλληνές μας τι πλανεμένοι. Εγώ πραγματικά έχω μάνα ρε παιδιά, η οποία την Παρασκευή κόβει η δουλειά, το ύψωμα και το πάει στην εκκλησία για να διαβάσει τα ζωντανά, τα πεθαμένα. Όταν θα πεθάνουν τα ζωντανά, να πάνε σε καλό δρόμο. Ρε καταλαβαίνετε τι έχουμε πάθει. Αυτά τα ζούμε όλοι μόνοι μας. Έχετε καταλάβει πού ακριβώς ζούμε όλοι? Σε αυτή την πλάνη ζούμε όλοι. Πρέπει να ξεφύγουμε σιγά σιγά. Αλλιώς η πολιτεία δεν μπορεί να κρέμεται. Ούτε με ευχές, ούτε με ιστορίες. Με επιλογές. Θα λύσουμε το οικονομικό. Είναι λυμένο. Την επόμενη μέρα και εκεί. Θέλω όλοι να μεταφράσετε και να μιλάτε σε όλους την επόμενη μέρα. Πώς τη θέλει, πώς θα είναι. Θα έχει καθαρή διατροφή. Θα έχει δρόμους. Θα έχει αυτό. Θα φτιάξουμε αυτό που δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια να γίνει. Να ελευθερωθούμε και να φτιάξουμε μια χώρα. Με αξίες, με αρχές, γιατί είναι τεράστιος ο πλούτος. Το αντιλαμβάνεστε όλοι. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Μην περιμένετε να έρθουν ξένοι. Οι ξένοι θα έρθουν να μας τα ξαναπάρουν. Αυτό θα το κάνουμε εμείς και πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Άρα θέλω όλοι να είστε στα γραφεία. Όλοι να είστε προέδροι. Να έχετε την ευθύνη. Να κάνετε τις δράσεις. Να φέρετε τους πάντες. Να πάτε τους αξιότερους. Τους πιο λόγιους. Τους πιο δυνατούς. Τα πιο καλά μυαλά. Να διοικήσουν. Θέλει 1 εκατομμύριο θέσεις η Ελλάδα να διοικηθεί. Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δείχτε μου αύριο ποιοι είναι αυτοί. Με ποιους θα διοικήσουν την Ελλάδα? Γιατί δεν μιλάτε? Δεν μιλάτε. Τα εκλογές. 1 εκατομμύριο ανθρώπους θέλουμε. Το καταλαβαίνετε? Ποιος θα διοικήσει την Ελλάδα, νομίζετε? Ένα άνθρωπος, ε. Όλες αυτές οι θέσεις πρέπει να καλυφθούν. Απαταχθούν τις ιδέες, οι πρεσβείες σου. Σε όλο τον κόσμο. Να μην ξαναγίνει λάθος. Να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Απακρισάκι. Κύριε, έχουμε αποστολή. Είμαστε σε πόλεμο και έχουμε την τεράστια αποστολή να φυγήσουμε όλους τους Έλληνες. Να ανοίξουμε τα γραφεία μας, να τους βάλουμε μέσα, να κατανοήσουμε τα πάντα. Και να τερματίσουμε όλη αυτή τη δυναστεία εδώ και τώρα. Αγωνιστικούς και ορισμούς από μένα. Δίνω το μικρόφωνο στον Βασίλη.